Κότσα. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του Olympia Forum 4. Επενδύοντας λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα, πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα θα αναλύσουμε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Αναστασία Ζαχαράκη. Είναι διευθύντρια της ICAP και project manager του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεων. Μαζί μας είναι και ο κύριος Πέτρος Μαντάς, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και ο κύριος, με συγχωρείτε, Βασίλης Τουντόπουλος, σύμβολος επιχειρήσεων, μηχανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αν το είπα σωστά. Μαζί μας είναι και ο κύριος Σάκης Βαρουξής, εκδότης της εφημερίδας Πατρίς. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Ζαχαράκη και θα ήθελα να πει ποια εργαλεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα μας για να χρηματοδοτούν και να στηρίζουν επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα εργαλεία που υπάρχουν τώρα και κυρίως είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει τόσο με εθνικές όσο και με ευρωπαϊκές πολιτικές. Να ξεκινήσω λίγο από το γενικότερο πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ό,τι κάνουμε διέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι η στήριξη των επιχειρήσεων και ιδίως η χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων κατά τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται. Απαγορεύονται οι ενισχύσεις στο στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Βέβαια, όπως κάθε κανόνας γι' αυτός, έχει πάρα πολλές εξαιρέσεις. Και έχει εξαιρέσεις οι οποίες είναι τεκμηριωμένες. Δηλαδή, επιτρέπονται ενισχύσεις μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένους λόγους. Επιτρέπονται ενισχύσεις σε περιφέρειες που η ανάπτυξη δεν έχει φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι οι λεγόμενες περιφερειακές ενισχύσεις, που είναι οι σημαντικότερες, που είναι οι ενισχύσεις που δίνουν τα καλύτερα κίνητρα. Εκεί όλες οι χώρες παλεύουμε να πάρουμε τα καλύτερα ποσοστά. Η Ελλάδα είναι στις χώρες που δικαιούνται τέτοιες ενισχύσεις. Υπάρχουν στοχευμένες ενισχύσεις για ειδικά θέματα, για ανταγωνιστικότητα, για ανάπτυξη μικρομεσαίων, για έρευνα και καινοτομία, για ανάπτυξη επαγγελματική κατάρτιση, για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, διάφορα θέματα. Να πω όμως ότι όλα αυτά έχουν ένα πολύ αυστηρό και πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το πλαίσιο πώς δίνονται αυτές οι ενισχύσεις και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να κινηθούν όλες οι χώρες, άρα και η Ελλάδα. Ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί κάτω από αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα παραδοσιακά έχει δύο μεγάλα εργαλεία, δύο σημαντικά εργαλεία. Το ένα είναι η αναπτυξιακή νόμη. Αναπτυξιακούς νόμους έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το δεύτερο είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Και πάνω σε αυτά τα δύο έρχονται και κάποια συγκυριακά θέματα που θα δούμε στη συνέχεια, που θα πούμε δύο πράγματα, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι και οι στρατηγικές επενδύσεις. Τώρα, όπως είπα, ο αναπτυξιακός νόμος. Αναπτυξιακούς νόμους η Ελλάδα έχει από το 81. Υπήρξαν πάρα πολλοί νόμοι. Ήταν ο 11-16 ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, ο 18-92, ο 2-601 και πάει λέγοντας. Θα το δούμε λίγο σε φάσεις. Υπήρχε η πρώτη φάση μέχρι περίπου το 2004, η πρώτη αναπτυξιακή. Αυτοί όλοι είχαν έντονα τη σύνδεση της επένδυσης, της ενίσχυσης, της επιδότησης με τις θέσεις εργασίας. Ενισχύθηκαν πολλές επενδύσεις, έγιναν πολλές επενδύσεις και στην περιφέρεια στο πλαίσιο αυτών των νόμων. Ήταν ένα αυστηρό πλαίσιο που με τα χρόνια γινόταν όλο και πιο αυστηρό και ήταν γενικά περιορισμένες οι επιδοτήσεις. Να πω ότι ο αναπτυξιακός απευθύνεται κυρίως σε βιομηχανία και σε τουρισμό. Κατ' εξαίρεση έχουν υπάρξει και άλλοι κλάδοι, αλλά η καρδιά του αναπτυξιακού είναι οι επενδύσεις στη βιομηχανία και στον τουρισμό. Στο 2601 έγιναν, τώρα έχω κάποια μεγέθη, δεν ξέρω αν έχουμε και το χρόνο, έγιναν περίπου 3.000 επενδύσεις με συνολικό κόστος 2,6 δις και επιδότηση περί το 1 δις ευρώ. Σε ευρώ μιλάμε, παρότι λειτουργήσε κυρίως σε δραχμές ο τότε νόμος. Τώρα, η μεγάλη τομή ήρθε με το 3299. Ο 3299 του 2004 ήταν και χρόνια που είχαμε ανάπτυξη, που είχαμε ένα περιβάλλον αρκετά διαφορετικό. Ο 3299 ήταν ένας νόμος που άλλαξε το τοπίο, έδωσε μεγαλύτερα κίνητρα, έβαλε πέρα από τη μεταποίηση και τον τουρισμό και επιπλέον κλάδους, αποσυνέδεσε πλέον την επιδότηση από την απασχόληση, κατήργησε τη διάκριση παλιών και νέων. Αυτό ήταν ο νόμος που είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο 3299 εντάχθηκαν περίπου στις 10.500 επενδύσεις, με συνολική αξία πάνω από τα 22 δις και με αξία επιδότησης περί τα 9,5 δις. Άρα υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη επενδύσεων σε αυτό το πλαίσιο. Ξαναλέω ότι λειτουργήσε κυρίως από το 2004 μέχρι το 2011, άρα ήταν και τα χρόνια πιο καλά. Και βέβαια είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση από την επιχειρηματική κοινότητα. Δημιούργησε περί τις 40.000 θέσεις εργασίας. Και μετά ήρθε η κρίση. Μετά από το 2011 είχαμε το γνωστό μακροοικονομικό περιβάλλον, την κρίση, τα προβλήματα. Αυτό επηρέασε προφανώς και τον αναπτυξιακό και τις επενδύσεις του αναπτυξιακού. Από εκεί και πέρα έχουμε νόμους που εισάγεται για πρώτη φορά το θέμα των καθεστώτων ενίσχυσης, δηλαδή οι νόμοι διαφοροποιούνται, βγαίνουν περιοδικά, δεν είναι όπως ο 3299 που ήταν μόνιμα ανοιχτός. Και φτάνουμε στο σήμερα, για να μην σας κουράσω με πολλούς νόμους και με τις διαφοροποιήσεις τους, με τον τελευταίο αναπτυξιακό που ψηφίστηκε πέρυσι, τον 4887, που είναι ένας αναπτυξιακός νόμος πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το νόμο έχω 13 διακριτά καθεστώτα. Δηλαδή είναι ένας νόμος που θέτει το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάρει επιδότηση, αλλά το ειδικότερο προκηρύσσεται κάθε καθεστώς. Άρα έχουν προκηρυχθεί και κατά καιρούς προκηρύσσονται κάποια καθεστώτα, κάποια άλλα τα αναμένουμε, που θέτουν πια τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση, ποια χρήματα θα δοθούν, πόσο καιρό είναι ανοιχτός ο νόμος και τι ενισχύσεις δικαιούται. Να πω ότι το θετικό της κρίσης είναι ότι αυξήθηκαν τα κίνητρα στην Ελλάδα, αυξήθηκαν τα ποσοστά επιδότησης, γιατί όπως είπαμε όλοι αυτοί οι νόμοι είναι κάτω από το κοινοτικό πλαίσιο. Πλέον στον αναπτυξιακό προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 50% στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό αυξάνεται για τις μικρές και φτάνει και στο 70% σε κάποια καθεστώτα. Ο νόμος αυτός τώρα έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Στις δυσκολίες του θα ήθελα να εστιάσουμε, τα θετικά τα καταλαβαίνουμε όλοι, μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις. Οι δυσκολίες του είναι ότι υπάρχει στενότητα πόρων, πλέον οι άμεσες ενισχύσεις, η επιδότηση απευθύνεται κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν κυρίως φορολογικά κίνητρα. Η στενότητα πόρων οδηγεί στο να είναι πολύ ψηλά η βάση, δηλαδή έχουμε καλές επενδύσεις που τελικά, επειδή είναι ανταγωνιστικός ο νόμος, δεν θα χρηματοδοτηθούν, δεν επαρκούν οι πόροι να χρηματοδοτηθούν. Θέτει πολύ χαμηλό ανώτατο όριο ως προς την επιδότηση, το οποίο είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρές, 5 εκατομμύρια για τις μεγάλες, άρα μια πολύ μεγάλη επένδυση στις τάξεις των 20 εκατομμυρίων θα πάρει μόλις 3 εκατομμύρια, παρότι θα μπορούσε δυνητικά να πάρει κάτι παραπάνω. Ωστόσο, έχει και κάποια θετικά. Πρώτα απ' όλα είναι ένας νόμος που λειτουργεί σε κύκλους, άρα δεν πρόλαβα τώρα, δεν έχω όριμο επενδυτικό, θα επανέλθω σε λίγους μήνες που θα είναι ξανά ανοιχτός ο νόμος, θα υποβάλω τότε. Είναι ένας νόμος που δίνει την δυνατότητα, διευκολύνει κάπως το θέμα των ελέγχων, βάζοντας και ορκωτούς ελεγκτές και εξωτερικούς αξιολογητές και ελεγκτές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Απ' την άλλη πλευρά μαζεύει πάρα πολλές επενδύσεις στην κεντρική υπηρεσία. Όλες οι επενδύσεις με πάνω από 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό πάνε στην κεντρική υπηρεσία, περιορίζοντας εδώ την εμπλοκή των περιφερειών. Ο νόμος, όπως είπα, είναι σε καθεστώτα, προκηρύσσονται και επαναπροκηρύσσονται, άρα κάθε φορά πρέπει κανείς να παρακολουθεί ποια καθεστώτα είναι. Είναι αρκετά ευέλικτος προς την ίδια συμμετοχή και μπορεί να συνδυαστεί και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Ζαχαράκη, είπατε υπάρχουν ειδικά στον αναπτυξιακό 13 πλαίσια. Από τα 13 πλαίσια αυτά, κάποια μάλιστα έχουν βγει και σε δεύτερο κύκλο. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι 2 προγράμματα που τρέχουν: ένα για τις πανεσωτηριστικά και ένα άλλο για τις φωτιαστικές αλυσίδες, τα logistics. Όλα αυτά τα εγκεκριμένα που έχουν κλείσει. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε μια εκτίμηση για το πότε θα αξιολογηθούν και πώς αυτά και οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να επηρεάσουν τα επόμενα που βγαίνουν. Δηλαδή το νέο κύκλο που έχει ξεκινήσει τώρα και κλείνει εντός εβδομάδας και τα επόμενα καθεστώτα που πρόκειται να βγουν. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, προφανώς
δεν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια ότι είναι θέμα των κεντρικών υπηρεσιών. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση που είπα στην κεντρική υπηρεσία, δηλαδή ενώ στους παλιότερους αναπτυξιακούς κατατίθεται στην κεντρική υπηρεσία επενδύσεις πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, πλέον αυτό το όριο έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο, άρα αυτό θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει μια υπερσυγκέντρωση με πιθανή καθυστέρηση στην διαδικασία αξιολόγησης. Άρα η εκτίμηση σαφώς δεν μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένη και ενδεχομένως να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία αξιολόγησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πόρους, κάθε καθεστώς έχει στην προκήρυξή του συγκεκριμένους πόρους. Δεν θεωρώ ότι δεν θα απορροφηθούν οι πόροι για να μείνουν για επόμενο, αν εννοείται αυτό με την ερώτησή σας. Οι πόροι δεν είναι τόσο πολλοί. Άρα, η επόμενη προκήρυξη θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους σε επόμενη χρονική περίοδο. Να πω βέβαια ότι όλοι οι αναπτυξιακοί από το 32-99 και μετά είναι σε πλήρη συμβατότητα με το κοινοτικό πλαίσιο. Άρα αυτό δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να τους εντάξει στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αν υπάρχουν διαθέσιμα από προγράμματα του ΕΣΠΑ, μπορούν οι αναπτυξιακοί να τραβήξουν πόρους από το ΕΣΠΑ. Άρα υπάρχει αυτή δηλαδή η ευελιξία. Αν έχω 2 λεπτά, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Γιατί ο αναπτυξιακός, όπως είπα, απευθύνεται κυρίως σε μεταποίηση και τουρισμό. Είναι ένα πολύ βαρύ πλαίσιο και είναι ένα πλαίσιο που αφορά μεγάλες επενδύσεις. Μεγάλα project. Δεν έχει έννοια δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει μια επένδυση μερικές δεκάδες χιλιάδες ή ακόμα και λίγες εκατοντάδες σε πολλές περιπτώσεις να απευθυνθεί στον αναπτυξιακό. Τώρα, το ΕΣΠΑ λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, παλιότερα ως Κουκουσού, πλέον ως ΕΣΠΑ. Όλα τα προγράμματα, όλα τα περισσότερα προγράμματα και τα ΠΕΠ και το ανταγωνιστικότητα έχουν πόρους για επιδότηση επιχειρήσεων. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Τα προγράμματα αυτά είναι στοχευμένα, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα για τη στήριξη μικρομεσαίων, είχαμε πρόγραμμα για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, είχαμε παλιότερα πρόγραμμα για τις εμπορικές, έχουμε προγράμματα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συνεργασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις. Είναι το εξοικονομώ κτλ. Τα προγράμματα εδώ είναι πιο ευέλικτα, αν και πιο στοχευμένα, αλλά πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Απευθύνονται σε μικρότερες επενδύσεις, συνήθως από μερικές δεκάδες χιλιάδες έως λίγες εκατοντάδες. Προχωράνε αρκετά πιο γρήγορα. Έχουν το πρόβλημα ότι δεν έχουν την επαναληψιμότητα. Δηλαδή βγαίνει ένα πρόγραμμα, πρέπει να το προλάβεις, να καταθέσεις εκεί. Δεν ξέρεις αν θα ξαναβγεί, πότε θα ξαναβγεί. Δεν είναι όπως ένας αναπτυξιακός που έχει μια περιοδικότητα και μια σταθερότητα στο χρόνο. Να αναφέρω άλλα 2 εργαλεία πολύ πολύ συνοπτικά. Το ένα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ένα πολύ μεγάλο budget, το οποίο είναι στα 12,5 δις για δάνεια προς επιχειρήσεις. Το budget αυτό, μάλιστα, με την τελευταία αναθεώρηση αυξάνεται. Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει δάνεια. Δίνει δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Δεν δίνει ενισχύσεις, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Βοηθάει αυτό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για επενδύσεις, βέβαια για πιο μεγάλες επενδύσεις. Το σύνηθες χρηματοδοτικό σχήμα είναι 50% δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% τραπεζικό δάνειο, 20% ίδια συμμετοχή. Απευθύνεται όμως σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή η επιχείρηση πρέπει, είτε η επένδυση, είτε να συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη, είτε στο ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε στην καινοτομία, είτε στην εξωστρέφεια, είτε στην συνεργασία των επιχειρήσεων. Εδώ η διαδικασία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχουν υποβληθεί επενδυτικά σχέδια που πλησιάζουν τα 9,5 δις μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα θα τρέξει για λιγότερο από 1 χρόνο ακόμα. Ελπίζουμε και αναμένουμε σε παράταση. Η διαδικασία είναι πιο γρήγορη. Έχει το μειονέκτημα ότι έχει κάποια κόστη, δηλαδή χρειάζεται ένα σύμβουλο να σου κάνει το φάκελο, χρειάζεται ένα κόστος στην τράπεζα που αξιολογεί το φάκελο, ένα κόστος στον αξιολογητή που αξιολογεί μετά την τράπεζα το φάκελο. Απ' την άλλη, παίρνεις ένα δάνειο με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο και δεν είναι μόνο αυτό το όφελος, ότι θα έχω ένα δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο, αντί για 5, 4, 3% όσο θα μου έδινε η τράπεζα ή και πολύ μεγαλύτερο πλέον, που έχουν με την τελευταία άνοδο των επιτοκίων. Το σημαντικό όφελος είναι ότι παίρνεις το δάνειο. Δηλαδή, εξασφαλίζοντας το 50% χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, σου δίνει και το υπόλοιπο 30% η τράπεζα. Γιατί αν πάει κανείς στην τράπεζα έχοντας μόνο το 20%, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να δανειστεί το υπόλοιπο 80%.
Οι διαδικασίες εδώ τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Απαιτείται ωριμότητα προς την ιδέα και να προχωρήσει κανείς να υποβάλει το αίτημα. Πάντως τρέχει γρήγορα. Μια τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε και σε άλλους ερευνητές μας. Σε λίγες μέρες θα βγουν άλλα δύο προγράμματα, μιας και πιάσαμε το ΕΣΠΑ, θα βγουν δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ. Το ένα που θα είναι για ενίσχυση του πανωσωτηρισμού πάλι και για ίδρυση στο τουρισμό και ένα πρόγραμμα για ενίσχυση επιχειρήσεων. Γνωρίζετε μήπως, επειδή τα προγράμματα και τις ανταγωνιστικότητες που ήταν τα πρόσφατα της πράσινης μετάβασης και της ψηφιακής μετάβασης, είχαν και κατά τη γνώμη μου καλώς είχαν ένα παράγοντα το ελάχιστα τα ΕΜΕ. Γνωρίζουμε μήπως, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυστυχώς δεν καταφέραν να μπουν να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους λόγω αυτού του κριτηρίου. Γνωρίζουμε αν στο πρόγραμμα που πρόκειται να δημοσιευτεί εντός ημερών, αν αυτό το κριτήριο μειωθεί ή διαγραφεί εντελώς. Δεν το ξέρω, το θεωρώ δύσκολο μάλλον να διαγραφεί εντελώς. Δηλαδή η στήριξη της απασχόλησης είναι ένας από τους άξονες των νέων προγραμμάτων. Αλλά με σαφήνεια δεν το γνωρίζω για να σας απαντήσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μάλιστα, ήταν η κυρία Ζαχαράκη. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στον κύριο Μαντάκη να μας πει τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις πια. Κοιτάξτε, δεν είμαι ο πιο αρμόδιος σαν εκπρόσωπος της βιομηχανίας να σας απαντήσω σε αυτή τη θεσμική ερώτηση. Μπορώ βέβαια να σας πω για τις προτεραιότητες τις δικές μας σαν βιομηχανία σε σχέση με την ελληνική πολιτεία και επίσης τη συμμετοχή που έχουμε σαν βιομηχανικές περιοχές στο Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτή την άποψη, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο προγράμματα που τρέχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν τις 2.000 συν επιχειρήσεις μέλη μας που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές. Δυστυχώς η Ηλία δεν έχει μια βιομηχανική περιοχή, δηλαδή μια οργανωμένη μια οργανωμένη ζώνη δραστηριότητας επιχειρηματικής. Αυτό έχει πάντα προβλήματα στο να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων του νομού Ηλίας, τον οποίο είναι ρίστον παρόδο, είναι και ένας νομός τον οποίο τον ξέρω παρότι πατρινός. Είμαι εδώ τουλάχιστον 5, σχεδόν 6 δεκαετίες, άρα έχω μία εικόνα των θεμάτων. Εμείς λοιπόν σαν επιχειρήσεις βιομηχανικών περιοχών έχουμε δύο προγράμματα που μας αφορούν. Το ένα είναι βελτίωση υποδομών με 50 εκατομμύρια για κάποιες από τις βιομηχανικές περιοχές και είναι ένα πρόγραμμα από το ΔΔΕ, το οποίο τρέχει για αναβάθμιση υποσταθμών και γενικά της ενεργειακής μας αυτονομίας. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο κατάλληλος να σας πω για τις κρατικές ενισχύσεις. Θεωρητικά εμείς δεν ενισχυόμαστε κρατικά πέρα από τους όρους και τις προϋποθέσεις που είπανε πριν, έτσι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι σε αυτό. Θα πω όμως ότι συμμετέχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες στοχεύουν και οι επιχειρήσεις μας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι η κλιματική ουδετερότητα και η ψηφιακή μετάβαση. Έτσι, αυτοί είναι δύο μεγάλοι στόχοι, τους οποίους και εμείς σαν φορέας ενισχύουμε στα μέλη μας, δηλαδή μας ενδιαφέρει και η ανταγωνιστικότητά τους και ο εξυγχρονισμός τους και η προσαρμογή τους σε αυτά και η πρακτική ενημέρωση. Επομένως, θα ήθελα να είμαι αποδέκτης αυτής της πληροφορίας παρά αυτός που θα τη δώσει. Έτσι. Δεν ξέρω τι θέλετε να με ρωτήσετε για τη βιομηχανία, μπορώ να πω κάποια πράγματα. Συνήθως βέβαια οι επιχειρήσεις οι δικές μας είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο της Η βιομηχανία είναι αυτή που εντάσσεται κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως επιτοπλίστων.
Παντού εντάσσεται η βιομηχανία, συμμετέχει η μεταποίηση γενικότερα σε όλα τα προγράμματα. Έτσι. Από εκεί πέρα εξαρτάται από την κάθε βιομηχανία, από τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, το ποιο εργαλείο είναι το πιο, το πιο χρήσιμο. Έτσι. Εκτιμώ ότι πάλι και στη δικιά σας περιπτώσει οι βιομηχανίες κάποια κριτήρια μπορούν να περιορίσουν, να κάνουν αυτά τους στόχους που επιθυμείτε για να γίνει βιώσιμη επιχείρηση σας. Για παράδειγμα, στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών, αυτή τη στιγμή στις χρηματοδοτήσεις υπάρχει σε κάποιες χρηματοδοτήσεις υπάρχει ένα ταβάνι. Σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα, έχετε πάει... Θα σας πω έχετε πάρει, ώστε να διεκδικήσετε κυβερνικά. Θα σας πω όσον αφορά τα ενεργειακά προγράμματα. Ιδιαίτερα οι ενεργειακές κοινότητες ήταν κάτι το οποίο οι επιχειρήσεις δικές μας στα μέλη έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Λειτουργούν από κοινού, άρα η δυνατότητα της δημιουργίας κλάστερ, έτσι, σχημάτων λειτουργίας είναι σημαντικό. Η Λάρισα, λοιπόν, η βιομηχανική περιοχή της Λάρισας, επειδή είμαι πρώτος σε όλες τις βιομηχανικές στη χώρα, είχε ετοιμάσει, είχε τρέξει ένα πρόγραμμα 6 εκατομμυρίων ευρώ, είχε με ίδια συμμετοχή το σύνολο της δαπάνης, το σύνολο του κεφαλαίου, υπήρχε ο απαραίτητος αριθμός επιχειρήσεων με τις συνέργειες τις οποίες πρέπει, είχε καταθέσει, περίμενε τον νόμο. Θα πω όμως ότι απογοητεύθηκε αυτή τη στιγμή, διότι πράγματι και τα ποσά και οι χώροι και οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται ήσαν πολύ κατώτερες από αυτές οι οποίες είχαν υποσχεθεί και είχαν και ανάγκη. Έμεσα σε αυτό έχει σχέση το πρόγραμμα του ΔΔΕ που σας είπα πριν, διότι ας πούμε αν πάει κανείς στη βιομηχανική περιοχή των Σερών να κάνει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν έχει την επάρκεια το σύστημα να ενσωματώσει, έτσι. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει φωτοβολταϊκά στη στέγη. Έχουμε και ένα θέμα αγκύλωσης στις βιομηχανικές περιοχές, ότι θέλουμε κάποιες ειδικές αδειοδοτήσεις από τη διαχειρίστρια, με την οποία δεν έχουμε πάντα τις καλύτερες των σχέσεων. Είναι ένα θέμα αυτό, λίγο διαφορετικό. Επομένως, το ενεργειακό είναι κορυφαίο θέμα, κορυφαίο για εμάς, και δεν προχωράει όπως θα θέλαμε να προχωρήσει. Και δεν είναι πάντα γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον ή δεν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί σας είπα την περίπτωση Λάρισας, οι επιχειρήσεις υπήρξαν, είχαν μαζέψει τα 6 εκατομμύρια, είχαν κάνει τη μελέτη, είχαν εξαιρετικούς καθηγητές, θα τα εγκαθιδιστούσαν εκτός της βιομηχανικής περιοχής και θα το μετέφεραν, γιατί ήξεραν κάποιες από τις στρεβλώσεις του προγράμματος. Τα είχαν λύσει, και παρότι είχαν λύσει όλα αυτά τα θέματα όταν μπήκε ο νόμος και παρότι είχαν μιλήσει με τον Υπουργό, ο οποίος ευτυχώς βέβαια τώρα έχει έρθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, άρα θα μας γνωρίσει καλύτερα, φαντάζομαι, και θα μας δημιουργεί ο κύριος Κρέκας, αναφέρομαι, δεν ξέρω αν θα είναι και εδώ αυτό το διήμερο, θα καταλάβουν ότι η βιομηχανία αυτό το οποίο θέλει είναι ότι δεν θα τις αλλάζεις κάθε εβδομάδα, μήνα, τις προβλέψεις και τους νόμους, έτσι. Και το καθεστώς λειτουργίας, ό,τι ισχύει θα πρέπει να ισχύει για 20 τουλάχιστον χρόνια, που και 20 είναι μικρό για μια πετυχημένη επένδυση. Και να ενισχυθεί, φαντάζομαι, και κάπως και η αυτονομία σε μια επιχείρηση να μην πάει σε μια πολύ καλή λύση αυτή που είπατε μέσω των κοινοτήτων, αλλά να μπορεί, όπως είπατε, και στις δικές σας στέγες να κάνει κάποια... Πολλές επιχειρήσεις ήδη το έχουν κάνει. Εδώ υπάρχει και μια ουσιώδης αλλαγή στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή, η ενέργεια πλέον είναι από τους τομείς που έχει μεγάλη δυσκολία στη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Εξαιρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και βλέπουμε η ενέργεια να χρηματοδοτείται μόνο στο πλαίσιο έργων περιβαλλοντικής προστασίας και όχι σαν παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο στον αναπτυξιακό. Οι παλιότεροι αναπτυξιακοί είχαν χρηματοδοτήσει εκατοντάδες ενεργειακά, φωτοβολταϊκά, αιωλικά, τα ξέρετε, με πολύ μεγάλα ποσά και με πολύ μεγάλα
και σε αριθμό και σε αξία, θέλω να πω. Πλέον εξαιρείται και πλέον βλέπουμε στροφή όλων αυτών των επενδύσεων προς το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εκεί πια είναι επιλέξιμο. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, γιατί μου δίνεται μία πάσα. Θα σας πω ότι η βιομηχανία, ιδιαίτερα η πετυχημένη βιομηχανία και αυτή που θέλουμε και αυτή που έχει επιβιώσει στην Ελλάδα, δεν κυνηγάει πάντα τα δάνεια. Το παράδειγμα της Λάρισας, όπως και ένα παράδειγμα στην Πάτρα, που, στη βιομηχανική της Πάτρας που δεν πήγαν, δεν τους ενδιέφερε. Σας είπα ότι 6 εκατομμύρια ήταν η επένδυση, 6 εκατομμύρια είχαν πάλι επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό πρόβλημα και η αστάθεια που δημιουργεί στις μελλοντικές προβλέψεις των επιχειρήσεων είναι τόσο πολύ μεγάλο που είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε μόνοι μας, θα αποσβέσουμε μόνοι μας. Οι ταχύτητες απόσβεσης με τα κόστη που έχουμε σήμερα είναι πολύ μεγάλα, άρα η διάσταση της χρηματοδότησης και της ενίσχυσης δεν είναι η κορυφαία παράμετρος για μας. Η αναφορά η δική μου είναι ότι παρότι έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, δεν ασκούμε πίεση στα οικονομικά της χώρας που τι θα πρωτοπληρώσει, έτσι. Παρόλα αυτά μας μπαίνουν τρικλοποδιές χωρίς κανένα λόγο ουσιαστικά. Ίσως δεν θέλω να πω ότι υπάρχει αρτήριο σκλήρωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει σωστή προεργασία, δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, δεν ξέρω τα στελέχη μήπως πρέπει να μετεκπαιδευτούν, να έχουμε καλύτερα στελέχη. Λέμε επιτελικό κράτος, επιτελικό κράτος τα υπουργεία υπάρχουν. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, ότι την καλύτερη διευθύντρια την οποία εμείς σαν βιομηχανία συναντήσαμε, σαν βιομηχανία θα πω και το γεγονός ότι τώρα ξανά έχουμε μια υφυπουργό βιομηχανίας, μέχρι πριν είχαμε να κάνουμε με γενικούς γραμματείς, έτσι. Θεωρώ ότι ο τρόπος που βλέπει αυτή η χώρα τη βιομηχανία είναι υποτιμητικός. Δεν μπορείς με 12% που θες να το κάνεις 16% του ΑΕΠ να μην έχεις έναν υφυπουργό, τουλάχιστον, έτσι, ή έναν υπουργό ο οποίος θα έχει στο χαρτοφυλάκιό του ψηλά και βασικά αυτή την, έτσι, αυτή την ιδιότητα. Θέλω λοιπόν να πω για να το κλείσω αυτό, ότι μία από τις καλύτερες διευθύντριες, την οποία την είχα συναντήσει και εγώ προσωπικά, που πέρασε από πάρα πολλές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομικών πριν, μετετέθη, διότι αρνήθηκε σε υπουργό και τελικά είχε δίκιο, έτσι. Ο υπουργός ομολόγησε μετά και όμως μετετέθη, διότι του είπε υπουργέ όχι. Πόσοι γενικοί διευθυντές έχουν το σθένος να πούν στον υπουργό όχι, ενώ γνωρίζουν ότι η επόμενη κίνηση είναι να μετατεθούν? Ελάχιστοι. Άρα έως ότου βρούμε τέτοιους διευθυντές θα έχουμε ελληματική δημόσια διοίκηση η οποία θα μας δημιουργεί τα προσκόμματα που περιγράψαμε πριν. Λάθος νόμους, προβλήματα σε αυτά που δεν θέλουμε, είπαμε δεν ζητάμε χρήματα, την άνεση να κάνουμε τη δουλειά μας θέλουμε. Τώρα θα ήθελα να μας πει ο κ. Σεντόπουλος πόσες επιχειρήσεις πρέπει και μπορούν να προετοιμαστούν για όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, για να ανταχθούν στα αυτά τα προγράμματα. Κοιτάξτε, ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και από τον πρόεδρο και από την κυρία Ζαχαράκη. Και επειδή ξεκινήσαμε και το θέμα μας είναι γενικά οι πολιτικές ευρωπαϊκές και πώς υιοθετούνται εδώ από την χώρα μας, είναι ένα βασικό παράδειγμα, ειδικά στο κομμάτι της βιομηχανίας, τα εμπόδια που συναντώνται και οι ευρωπαϊκές πολιτικές πολλές φορές, ενώ έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, τελικά η υιοθέτησή τους σκοντάφτει σε διάφορα γεγονότα τα οποία μάλλον είναι απώλεια συντονισμού. Όμως εγώ θέλω να εστιάσω και σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις και ίσως τις μικρότερες επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο, και μεταφέροντας έτσι μια εμπειρία που έχουμε τώρα με 3 χρόνια ενασχόληση με τον μηχανισμό στήριξης επιχειρηματικότητας και έχοντας ένα δείγμα πάρα πολλών επιχειρήσεων και σε εξατομικευμένη υποστήριξη που είναι πάνω από 400, αλλά και σε οριζόντιες υπηρεσίες που έχουμε κάνει και μελέτες και διάφορα πράγματα, διάφορες πληροφορίες και μελέτες που έχουν υποστηρίξει πάνω από 1.000-1.500 επιχειρήσεις. Η εμπειρία αυτή λέει το εξής. Πολλοί έρχονται ως κίνητρο στο μηχανισμό, τι πρόγραμμα υπάρχει για να ξεκινήσω μια επένδυση. Αυτό επί του πρακτείου είναι λάθος.
Είναι λάθος γιατί. Γιατί δεν μπορεί να καθορίσεις μια στρατηγική επιχειρηματική με βάση το τι πρόγραμμα υπάρχει. Για να μπορέσεις να φτάσεις στη διαδικασία να διεκδικήσεις ένα πρόγραμμα, πρέπει να κατανοήσεις ότι είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου που έχεις ως επιχείρηση για το που θες να πας, για το τι θες να κάνεις και που θες να φτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική, η επιχειρηματική πρέπει να προηγηθεί και εάν μέσα σε αυτή τη στρατηγική μπορέσει να ενταχθεί ένα από τα προγράμματα της χρηματοδότησης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τότε ναι, να προετοιμαστώ γι' αυτό. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Έρχονται επιχειρήσεις, γνωρίζουμε και μάλιστα ένα από τα καλά ενδεχομένως του τωρινού αναπτυξιακού νόμου είναι ότι βγαίνουν κύκλοι, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε ότι στον τομέα μας έχει βγει ένας κύκλος, μετά από 6 μήνες θα βγει ο επόμενος, μετά από 6 μήνες ο επόμενος. Άρα λοιπόν μας δίνει ο ίδιος ο νόμος μια τάση, δίνει μια τάση σε επιχειρήσεις να μπορέσουν να προγραμματιστούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να μπορέσω να πάω, πρακτικά θα μιλήσω, για να μπορέσει μια επιχείρηση να διεκδικήσει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακού νόμου είτε και ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχει και ένα κομμάτι ιδιωτικής χρηματοδότησης. Επίσης, το κομμάτι της ιδιωτικής χρηματοδότησης θα πάει στην τράπεζα. Άρα λοιπόν, τα οικονομικά στοιχεία που ήδη θα πρέπει να δείξει όντας υφιστάμενη επιχείρηση ή το πλάνο που πρέπει να δείξει όντας νεοσύστατη επιχείρηση, πρέπει να αποδείξει ότι έχει την κεφαλαιακή επάρκεια να φέρει σε πέρα στο έργο. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας σε μια λογική ότι θα βγει αυτό το εξάμεινο, δεν προλαβαίνω ας πούμε να μπω στο αναπτυξιακό νόμο ή οι μικρότερες επιχειρήσεις περιμένουν το ΕΣΠΑ, η ερώτηση είναι τι έχουν κάνει, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουν στηθεί έτσι ώστε να υπάρχει και το οικονομικό προφίλ που ενδεχομένως μια τράπεζα, ο τραπεζικός τομέας θα μπορέσει να τους χρηματοδοτήσει και έχουν λάβει υπόψη τους ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου θα χρειαστεί ρευστότητα τέτοια που είναι κάτι που ενδεχομένως δεν συζητήθηκε τόσο πριν, αλλά εγώ θέλω να το θέσω. Η αναπτυξιακή νόμη και το ΕΣΠΑ είναι της λογικής ότι κάνε τα έξοδα, πλήρωσε το ΦΠΑ σου και πάρ' τα πίσω μετά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν αυτομάτως δημιουργεί κενά ρευστότητας, τα οποία εάν δεν τα έχεις προβλέψει έχοντας κάνει τη στρατηγική της επένδυσής σου, θα βρεθείς προαπρόπτου και μάλλον το επενδυτικό σχέδιο δεν θα πετύχει. Άρα λοιπόν, έχοντας έναν ορίζοντα 6 μήνες ότι θα βγει το επόμενο σχέδιο τότε, γνωρίζοντας ότι μπορώ να ξεκινήσω δαπάνες από τη στιγμή που θα κάνω την αίτηση, χωρίς να ξέρω αν θα μπορώ να ενταχθώ, εκείνη τη στιγμή, και περνώντας ένας χρόνος ας πούμε, για να γίνουν εκταμιεύσεις, πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς, όπως κάνει η βιομηχανία, με ίδια κεφάλαια να ολοκληρώσεις την επένδυση. Οπότε, εάν μπει στον αναπτυξιακό, εάν μπει στο ΕΣΠΑ, τα χρήματα που θα έρθουν θα σε διευκολύνουν στη ρευστότητά σου για ένα επόμενο στάδιο. Ή της ίδιας επένδυσης ή κάποιας επόμενης. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να μπαίνουμε λίγο οι μικρές επιχειρήσεις στη λογική ότι τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να σχεδιάσω το μεγάλωμα της επιχείρησής μου ή την έναρξη της επιχείρησής μου και να μπορέσω μέσα σε αυτή τη στρατηγική να εντάξω το επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά θα μου ενισχύσει και τη ρευστότητα και ενδεχομένως μια κερδοφορία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η αντιμετώπιση του η φορολογική είναι ένα έκτακτο έσοδο για οποιαδήποτε επιδότηση. Άρα λοιπόν και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα ζητήματα ένας επιχειρηματίας πρέπει και αυτά να τα λαμβάνει υπόψη του. Δηλαδή τις τρευλώσεις που αναφέρθηκαν ή τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι προβλέψεις μας να είναι μεν αισιόδοξες, αλλά απ' την άλλη να είμαστε και λίγο πραγματιστές στους χρόνους και στους τρόπους υλοποίησης κάθε επένδυσης που έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι μέσα από το μηχανισμό στήριξης, οι μικρότερες επιχειρήσεις που πήραν τέτοιου είδους υποστήριξη και αναφέρομαι σε επιχειρήσεις που ήρθαν και τις πείσαμε να κάνουν ένα business plan πριν να περιμένουν να έρθει να βγει κάποιο πρόγραμμα επενδυτικό, το feedback που παίρνουμε είναι ότι είναι σε καλύτερη θέση από εταιρείες οι οποίες περιμένανε να πάρουν στήριξη μόνο και μόνο για να υποβληθεί μια πρόταση, ξέρω εγώ, στον αναπτυξιακό ή σε ένα οποιοδήποτε έσπα. Άρα λοιπόν αυτές οι επιχείρησεις αυτή τη στιγμή έχουν, για ενδεχομένως πολλές από αυτές για πρώτη φορά,
ένα σχέδιο στα χέρια τους, το οποίο δεν είναι Ευαγγέλιο, έτσι, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Η επιχειρηματικότητα άραγε, είναι εξ αντικειμένου η προσαρμογή στις αλλαγές. Άρα λοιπόν, απλά έχεις έναν οδικό χάρτη και λες ότι σε αυτόν τον οδικό χάρτη, στο business plan που έχω, ή στο ένα marketing plan που έχω, ή στη μελέτη που ζήτησα και πήρα από τον μηχανισμό, προς τα πού μπορώ να κατευθύνω την ιδέα μου και την επιχειρηματική στόχευση της υφιστάμενης επιχείρησής μου. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι και θα είναι πιο έτοιμες, απαντάω και στον κύριο Βαρουξή για την τοποθέτηση που έχει πριν, για τα προγράμματα που είναι να έρθουν τώρα. Άρα θα είναι σε θέση ισχύως, γιατί θα γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουν, ακριβώς τι να ζητήσουν και δεν θα φτιάξουν το σχέδιό τους και το πρόγραμμά τους με βάση το τι δαπάνες επιδοτεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα έρθει. Είναι στοιχεία που νομίζω ότι θα αναλυθούν και στο επόμενο session που υπάρχει, που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα την επιχειρηματική και την εκπαίδευση την επιχειρηματική, και νομίζω ότι είναι ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα κάθε στιγμή, και επιβεβαιώθηκε αυτό από τα 3 χρόνια λειτουργίας του μηχανισμού, που νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολλές επιχειρήσεις το κατανόησαν αυτό και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν από τον μηχανισμό στέκονται πιο καλά στα πόδια τους όσον αφορά το σχεδιασμό και τη στρατηγική τους για το μέλλον. Και μπορέσαν πολύ πιο εύκολα να υποβάλουν σε προγράμματα που άνοιξαν στην πορεία. Δηλαδή, μια επιχείρηση που είχε ένα business plan, που είχε λίγο μια οριμότητα στην ιδέα. Γιατί αυτό που ακούμε πολύ συχνά, τι πρόγραμμα υπάρχει να πάρω μια επιδότηση. Δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι. Είναι τι θέλω να κάνω για να βοηθηθώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, αυτό που πρέπει να κάνω. Δεν είναι τι υπάρχει και πώς να πάρω μια επιδότηση. Η επιδότηση έρχεται επικουρικά. Δεν μπορεί να είναι ο σκοπός η επιδότηση. Όταν έχεις δηλαδή αρχικά την ιδέα και μετά έρχεται η επιδότηση. Δεν είναι ο σκοπός η επιδότηση. Mm-hmm. Η επιδότηση είναι η βοήθεια και αυτή είναι η έννοια της επιδότησης. Να επιταχύνει την δημιουργία επιχειρήσεων. Να επιταχύνει όμως. Δεν μπορεί να είναι, η κινητήριος δύναμη. Να εξαρτήσει από αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Εδώ θέλω να προσθέσω και ένα ακόμα στοιχείο. Το γεγονός ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης περνάει μέσα από τον τραπεζικό τομέα, καλός ή κακός, ο τραπεζικός τομέας έχει πολύ ισχυρή θέση στο ελληνικό επιχειρήν. Πλέον υπάρχουν και άλλου είδους εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, οι οποίες κάποιος μπορεί να τις δει, πιο ακριβές βέβαια. Έτσι. Απλά πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το οικονομικό προφίλ και η επάρκεια των κεφαλαίων δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόγραμμα που είναι να βγει το 20% της επένδυσης. Έχει να κάνει γιατί δεν αξιολογείται αυτό. Οι τράπεζες δεν αξιολογούν μόνο αν έχεις το 20% της επένδυσης. Οι τράπεζες αξιολογούν αν μπορείς να βγάλεις σε πέρας το επενδυτικό σχέδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξεις, να έχεις προετοιμαστεί σαν επιχείρηση, να δείξεις ένα στιβαρό ταμιακό πλάνο πέραν του επενδυτικού για να γνωρίζει και η τράπεζα που θα σε χρηματοδοτήσει, αλλά και ο ίδιος ο φορέας που θα σε αξιολογήσει για το επενδυτικό σχέδιο, ότι μπορείς να το φέρεις σε πέρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και έχουμε δει περιπτώσεις που ενώ υπάρχουν εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, δεν υλοποιούνται. Αυτό με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην απορροφησιμότητα και κονδυλίων και όλα αυτά. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να... Όχι, όχι. Κάτι. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και σε επόμενες ενότητες. Να σας ευχαριστήσω θερμά όλους.